Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε μαζί αυτές τις υπέροχες slippers. Σας το υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε ένα βιντεάκι για παντόφλες μέσα στο σπίτι. Εγώ λοιπόν θα κάνω το βίντεο και η Κατερίνα φρόντισε ώστε το Handbrand να μας δώσει τα καλύτερα υλικά με τους καλύτερους συνδυασμούς από όλες τις απόψεις, από θέμα ποιότητας, θέμα τιμής, θέμα συνδυασμών. Να είναι φιλικές στο πόδι, να είναι εύκολες να πλεχθούν, να βγαίνουν εύκολα με το πατρόν αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, μετά από πολλές δοκιμές, καταλήξαμε στο ένα σχέδιο να είναι με αυτό το νήμα, το Lurex, κορδέλα Lurex, ένα πολύ μαλακό και όμορφο νήμα. Και η δεύτερη γίνεται με συνδυασμό δύο νημάτων, με τον Gillette Heart που τον χρησιμοποιούμε για την βάση, ώστε να είναι πιο σκληρό, πιο σταθερό, να είναι εύκολο με ένα πανάκι να το καθαρίσουμε. Και για το από πάνω είναι το νήμα Echo, το οποίο υπάρχει σε πολλούς συνδυασμούς, ταιριάζει πάρα πολύ με τον Gillette, έχει μέσα τουλάχιστον, κάθε διαφορετικό Echo έχει μέσα τουλάχιστον 3 χρώματα που μπορούμε να συνδυάσουμε με ό,τι χρώμα Gillette θέλουμε. Και θα τα βρείτε όλα στα link που θα σας βάλω κάτω από το βίντεο, ώστε να επιλέξετε ποιο στυλ θέλετε να πλέξετε, ποιο από τα δύο set, kit, και το Handbrand θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Να σας πω ότι έψαξα πάρα πολύ να βρω ένα πατρόν που να είναι κοινό για όλα, να είναι αριστερό δεξί ίδιο, να μην υπάρχει διαφορά, να μην παλεύουμε ώστε να καταφέρουμε να το φέρουμε στο μέγεθος του ποδιού μας. Τα πλέκω όλα με βελονάκι νούμερο 5. Η μία θα βγει πολύ εύκολα με το Lurex σε μεγάλο μέγεθος και με μία μικρή αλλαγή θα βγει σε μικρότερο μέγεθος, και η άλλη πάλι με το ίδιο πατρόν και μια πολύ μικρή παραλλαγή θα βγει πάλι σε ό,τι νούμερο θέλουμε εμείς. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσο εύκολα θα κάνουμε τις δικές μας slippers. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το νήμα Lurex. Είναι ένα υπέροχο νήμα, είναι πάρα πολύ μαλακό, ελαφρά ελαστικό τόσο όσο πρέπει. Είναι λοιπόν πολύ φιλικό και για το χέρι μας το πλέξιμο και για το πόδι μας όταν θα το φοράμε. Να σας πω βέβαια ένα μικρό κολπάκι. Όταν ξεκινάμε να πλέκουμε με αυτού του είδους τα νήματα, πάντα θα βγάζετε νήμα από την κάτω πλευρά, βγάλετε αρκετό νήμα και αφήστε το δίπλα σας ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και θα επαναλαμβάνετε αυτή τη διαδικασία συνέχεια. Γιατί αν το αφήσετε έτσι και αρχίσετε και τραβάτε από πάνω, όπως βγαίνει το νήμα μας, η κορδέλα θα στρίψει και θα μας αλλοιώσει τον τρόπο που πλέκουμε. Πάμε λοιπόν, το πατρόν αυτό το βασικό που θα χρησιμοποιήσουμε έχει 18 πόντους στην αρχική μας αλυσίδα. Είναι το βασικό μας πατρόν που με το συγκεκριμένο νήμα βγάζει νούμερο large extra large. Οι 18 λοιπόν αλυσίδες πώς είναι? Αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η παντόφλες μας, αυτό το σημείο είναι το σκληρό κομμάτι κάτω από τα δάχτυλα, μέχρι εκεί που ξεκινάει η φτέρνα μας. Αυτή η καμάρα του ποδιού πρέπει να είναι οι 18 αλυσίδες. Το μεγάλο μέγεθος, 39-40-41. Για μικρότερο μέγεθος θα ξεκινήσετε με 16 ή με 14 πόντους στην αρχική σας αλυσίδα. Κάντε τους πόντους λιγότερους, βάλτε τους σε αυτό το κομμάτι του ποδιού που σας είπα και δείτε, σας καλύπτει. Εγώ λοιπόν πάω να πλέξω το μεγάλο μέγεθος, έκανα 18 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα και έναν για να γυρίσω. Ξεκινάω λοιπόν και στον πρώτο μου πόντο κάνω 2 ποδαράκια. Συνεχίζω με 17 άριχτα μέχρι το τέλος της σειράς. Δεν μετριέται ο πρώτος πόντος ή αύξηση, αλλά 1, 2, 3, 4, 18 άριχτα. Αφού κάναμε τον 18ο πόντο μας, στον ίδιο πόντο κάνουμε άλλο ένα που είναι αύξηση, όπως κάναμε στην αρχή, αυτό που σας είπα δεν το μετράω. Και άλλους 2 πόντους
και άλλα δύο άριχτα στον ίδιο πόντο για να γυρίσουμε από την κάτω πλευρά. Δηλαδή στον τελευταίο πόντο κάνουμε 4 άριχτα μαζί. Εδώ που ξεκίνησα έκανα 2, γιατί στην επιστροφή θα κάνω και τα άλλα 2 που χρωστάω. Μη σας μπερδεύω, θα το δείτε και εσείς στην πορεία. Συνεχίζουμε λοιπόν για τα υπόλοιπα άριχτα από την κάτω πλευρά πια. 17 και ο 18ος πόντος πρέπει να είναι εκεί που έχω ήδη κάνει τους 2 πρώτους πόντους και εγώ θα κάνω 2 άριχτα εκεί για να γίνουν 4. Στις 2 κορυφές από 4 άριχτα. Βρίσκουμε τον πρώτο μας πόντο και κλείνουμε με ένα βουβό. Αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι αυτό που σας είπα ότι πρέπει να μετρήσετε. Το ένα σημείο ξεκινάει στο τελείωμα της φτέρνας, στην αρχή της φτέρνας και το άλλο εκεί που ξεκινάν τα δάχτυλα. Για την επόμενη σειρά, μία λυσίδα στον αέρα και στον ίδιο πόντο 2 άριχτα. Και συνεχίζουμε στους υπόλοιπους πόντους με απλά άριχτα. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτούς τους 2 κορυφαίους πόντους μας που θα κάνουμε 2 και 2 άριχτα, η αύξησή μας. Να οι 2 πόντοι μου, 2 άριχτα στον ένα πόντο και 2 άριχτα στον άλλο κορυφαίο μου πόντο. Γυρίζω από την άλλη πλευρά και συνεχίζω με άριχτα μέχρι να φτάσω στον τελευταίο μου κορυφαίο πόντο, γιατί στον πρώτο έχω κάνει τα 2 άριχτα και κάνω 2 άριχτα και κλείνω με βουβό. Έκλεισα λοιπόν και τη δεύτερη σειρά μου στην κορυφή, κάνοντας την αύξηση που χρωστούσα. Κλείνουμε με βουβό και πάμε για την τρίτη μας σειρά. Μία λυσίδα στον αέρα και στον ίδιο πόντο ένα άριχτο. Στον ίδιο πόντο άλλο ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο 2 άριχτα και στον τρίτο πόντο 2 άριχτα. Για 3 πόντους λοιπόν η αύξηση σε αυτή τη σειρά. Από 2 άριχτα στον κάθε έναν. Συνεχίζουμε με 9 άριχτα. Αυξήσεις 9 άριχτα και πάμε για 3 μισά ποδαράκια. Τέσσερα ποδαράκια. Μας έμειναν 3 πόντοι μέχρι την κορυφή που είναι το κέντρο της παντόφλας και κάνουμε σε κάθε έναν από αυτούς τους 3 πόντους από 2 ποδαράκια. Γιατί λέω τελευταίο πόντο εδώ πάνω, για να βοηθηθούμε με το πατρόν. Το φανταζόμαστε σαν να είναι χωρισμένο στη μέση, έτσι ακριβώς κάθετα, και είναι ακριβώς η μισή παντόφλα από τη μια πλευρά και από την άλλη κάνουμε ό,τι ακριβώς κάναμε στην πρώτη μισή. Φτάνοντας λοιπόν στο κεντρικό πόντο επάνω, έχω καταλήξει με 3 αυξήσεις και ξεκινάω καθρέφτης, την υπόλοιπη μισή παντόφλα με τον ίδιο τρόπο. Στους 3 πρώτους πόντους αυξήσεις με ποδαράκια, δηλαδή 2 ποδαράκια στον κάθε πόντο. Δεύτερος πόντος με αύξηση.
τρίτος πόντος με αύξηση. Πριν τις αυξήσεις τι κάναμε, 4 ποδαράκια. Πάμε. Τέσσερα ποδαράκια. Από αυτή την πλευρά τι κάναμε πριν τα 4 ποδαράκια, 3 μισά. Δύο. Τρία. Εννέα άριχτα είχαμε κάνει πριν τα μισά ποδαράκια, 9 άριχτα θα κάνουμε και τώρα. Τι μας έμειναν, οι 3 πόντοι που ξεκινήσαμε κάνοντας αυξήσεις με άριχτα, διπλά άριχτα. 2 άριχτα στον ίδιο πόντο, 2 άριχτα στον επόμενο πόντο. Δύο άριχτα και στον τρίτο τελευταίο πόντο. Τελειώσαμε τη σειρά μας και κλείνουμε με βουβό. Πάει και η τρίτη σειρά του πατρών. Πάμε για την τέταρτη και τελευταία. Μία αλυσίδα στον αέρα, στον ίδιο πόντο άριχτο, στον επόμενο πόντο αύξηση με 2 άριχτα. Ο επόμενος πόντος είναι άριχτο και ο επόμενος είναι πάλι αύξηση με 2 άριχτα. Άριχτο αύξηση, άριχτο αύξηση. 12 άριχτα είναι το επόμενο βήμα. Δύο, τρία, 12. 3 μισά ποδαράκια. Τρία. Το τελευταίο άριχτο έπεσε στο πρώτο μισό ποδαράκι της από κάτω σειράς και το τελευταίο μισό ποδαράκι έπεσε στο πρώτο ποδαράκι της από κάτω σειράς. Αυτό σας το λέω για να τσεκάρετε να δείτε αν είσαστε σωστοί στους πόντους σας. 5 ποδαράκια για τους επόμενους 5 πόντους. Στους επόμενους 3 πόντους, αύξηση με 2 ποδαράκια στον κάθε πόντο. Αφού λοιπόν στους επόμενους 3 πόντους έκανα αύξηση, έμειναν οι 2 κορυφαίοι πόντοι που θα κάνω από ένα ποδαράκι. Ένα ποδαράκι, έφτασα στο κέντρο ακριβώς και ξεκινάω τον καθρέφτη. Ένα ποδαράκι και στους επόμενους 3 πόντους ανάποδα ό,τι κάναμε από εδώ. Αύξηση με 2 ποδαράκια στον κάθε πόντο. Συνεχίζουμε λοιπόν την υπόλοιπη σειρά μας, μετά τα 3 κάνουμε 5 ποδαράκια, 3 μισά ποδαράκια, 12 άριχτα και καταλήγουμε με αύξηση άριχτο, αύξηση άριχτο. Ό,τι κάνουμε στην άλλη πλευρά. Ολοκλήρωσα τη σειρά μου με ένα άριχτο όπως ξεκίνησα, κλείνω με βουβό και είμαι έτοιμη.
τραβάω το νήμα μου και αυτό είναι το βασικό πατρόν της slipper. Για τη slipper που θα κάνουμε με αυτό το νήμα χρειάζονται 4 ίδιοι πάτη. Ό,τι σας έδειξα το κάνετε άλλες 3 φορές. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει ήδη. Νάτος και ο δεύτερος πάτος μου. Και αφού λοιπόν τους κάνουμε και είναι έτοιμοι, πάμε να τους ενώσουμε. Η κάθε μία slipper θέλει 2 πάτους. Πρέπει να δώσουμε λίγο πάχος. Πάμε την καλή πλευρά προς τα κάτω, βλέπουμε την ανάποδη. Η καλή πλευρά της παντόφλας που μόλις έκανα, τη βάζω από πάνω να τη βλέπω. Ανάποδη με ανάποδη λοιπόν. Επειδή το νήμα αυτό είναι λίγο ελαστικό και έχει την τάση να τραβάει, εγώ θα τις πιάσω λίγο τις παντόφλες μεταξύ τους. Θα τις στρώσω, θα τις ευθυγραμμίσω για να μπορώ να τις δουλέψω καλύτερα. Έβαλα λοιπόν πάτο με πάτο και πάμε να ενώσουμε. Θα φέρουμε ίσια τους πόντους μας να φιληθούν οι δύο πάτη και πιάνουμε άριχτο με άριχτο της κάτω και κάνουμε βουβό. Άριχτο με άριχτο με τον κάτω πάτο και κάνουμε βουβό. Άριχτο με άριχτο πόντο από κάτω και κλείνουμε με βουβό. Εφόσον τα έχουμε κάνει ίδια τα δύο κομμάτια μας, δεν θα δυσκολευτούμε καθόλου. Κάθε πόντος συναντάει τον ανάλογο πόντο του από κάτω και με αυτόν τον τρόπο, με βουβά, ενώνουμε τους δύο πάτους. Πάμε λοιπόν γύρω-γύρω μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που ξεκινήσαμε. Ένωσα λοιπόν τους δύο πάτους, βλέπετε, έχω δώσει ένα δάχτυλο πάχος. Το κάνουμε το ίδιο και στην άλλη παντόφλα και η πάτη μας είναι έτοιμη. Από πάνω, όσο αφορά το πάνω μέρος, μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Ό,τι ταιριάζει στο πόδι σας, όποια πλέξη θέλετε, ό,τι σχέδιο θέλετε. Στην συγκεκριμένη επέλεξα εγώ να κάνω χιαστή. Έπλεξα απλά 2 κομμάτια με απλά άριχτα και τα σταύρωσα. Βάλτε το πόδι σας επάνω, βάλτε με σημάδι 4 ποντοδείκτες που θέλετε να σας καλύπτει το πάνω μέρος, είτε είναι ένα είτε είναι 2. Βάλτε 4 σημαδάκια που θέλετε εσείς να πέφτει το πάνω κομμάτι. Πλέξτε ό,τι θέλετε και ό,τι σας ευχαριστεί και απλά ενώστε το στους ποντοδείκτες. Το βασικό λοιπόν ήταν το πατρόν να είναι ίδιο αριστερό με το δεξί και την τσαχπινιά θα την κάνουμε από πάνω ώστε να ξεχωρίζει αριστερό με δεξί. Αν επιλέξετε να κάνετε το χιαστή θα μπει αντίθετα από πάνω σταυρωτά το άλλο κομμάτι. Έτσι θα ξεχωρίζει η παντόφλα μας σε αριστερή ή με δεξιά. Μπορείτε να πλέξετε κόντρα ένα ίσιο κομμάτι, ίσια ένα κομμάτι όπως στη φωτογραφία, ό,τι θέλουμε λοιπόν. Τελειώσαμε λοιπόν με το βασικό πατρόν. Για το συγκεκριμένο νήμα το λούρεξ, αν κάνουμε μεγάλο μέγεθος, ακολουθείτε ό,τι έκανα ακριβώς εγώ με το βελονάκι νούμερο 5. Αν θέλετε μικρότερο μέγεθος, ξεκινάτε με λιγότερους πόντους στην αρχική σας αλυσίδα και θα βγει μικρότερη παντόφλα. Όσο αφορά τον άλλο συνδυασμό νημάτων, πάμε να δούμε εκεί τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχω πάρει τον τσιλέ. Δεν κάνω τίποτα διαφορετικό, έχω ξεκινήσει ακριβώς το ίδιο πατρόν όπως και με το νήμα λούρεξ. Ξεκίνησα τους αρχικούς πόντους, γύρισα από την κάτω πλευρά. Όπως σας είπα είναι ακριβώς το ίδιο πατρόν, απλά επειδή είναι διαφορετικό το νήμα έκανα μία τροποποίηση και με τις τσαχπινιές μας θα το φτάσουμε στο μέγεθος που θέλουμε.
Ο 18ος πόντος που κάνω την αύξηση που χρώσταγα με τα δύο άριχτα. Κλείνω με βουβό. Άριχτο. Αλυσίδα στον αέρα και στον ίδιο πόντο ξεκινάω την επόμενη σειρά με τις αυξήσεις μου. Να θυμάστε ότι στο συγκεκριμένο πατρόν η πλευρά που ξεκινάμε την επόμενη σειρά είναι η πλευρά που θα είναι η φτέρνα μας. Ενώ στην παντόφλα με το νήμα Lurex, ξεκινώντας έκανα λίγο, αν θέλουμε να κάνουμε μικρότερο μέγεθος, ξεκινώντας κάνουμε λιγότερους πόντους στην αρχική μας αλυσίδα, για τη συγκεκριμένη slipper με αυτό το νήμα, το μικρότερο νούμερο είναι με 18 αλυσίδες και για μεγαλύτερο νούμερο απλά θα προσθέσουμε μία σειρά παραπάνω. Άρα, με το Lurex λιγότερους πόντους για μικρότερο νούμερο, με αυτό το νήμα, η αρχική πόντι αυτή η ίδια είναι για το μικρό μέγεθος, για το μεγαλύτερο μέγεθος θα προσθέσουμε μία σειρά. Πατρών με τις 4 σειρές που σας έδειξα και θα ανοίξω το βίντεο για να σας δείξω την 5η σειρά. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το σημείο, έχει ολοκληρωθεί αυτό που σας έδειξα στο πρώτο μέρος του βίντεο. 4 σειρές. Με αυτό το νήμα, έχει βγάλει 22 εκατοστά μήκος, που είναι για μικρότερο νούμερο παντόφλας. Για ένα νούμερο 36, 37, 38. Εκεί. Το medium, λοιπόν. Εγώ θέλω να το μεγαλώσω. Το νούμερο 39, 40, 41, το large, extra large, είναι 25 εκατοστά. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι μετατροπή έκανα και πώς βγάζουμε άλλη μία 5η σειρά για το μεγαλύτερο μέγεθος. Αν θέλετε λοιπόν αυτό το kit, αλλά μεγαλύτερο μέγεθος, πάμε να το δούμε. Ξεκινάμε με μία αλυσίδα στον αέρα και ένα άριχτο στον ίδιο πόντο. Είμαστε στην πλευρά που είναι η φτέρνα μας. Στο διπλανό πόντο άριχτο, στον επόμενο πόντο άριχτο, τρία άριχτα και μία αύξηση στο τέταρτο πόντο. Ένα άριχτο, άλλη μία αύξηση. Και τώρα θέλουμε 13 άριχτα μέχρι το τελευταίο μας άριχτο να φτάσει στο ποδαράκι, στο μισό ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Το 13ο, δείτε, πέφτει στο πρώτο μισό ποδαράκι της από κάτω σειράς. 13. 9 μισά ποδαράκια. Εννέα. Στους επόμενους 5 πόντους κάνω αύξηση με ποδαράκια. 2 ποδαράκια στον κάθε πόντο για τους επόμενους 5. Έχω φτάσει ακριβώς στο κέντρο του πάτου και τι κάνουμε τώρα, καθρέφτηση δουλειά μας. Ξεκινάμε αντίθετα ό,τι κάναμε σε αυτή την πλευρά. Η επόμενη 5 πόντι είναι από 2 ποδαράκια στον κάθε πόντο. Εννέα μισά ποδαράκια. Είμαστε στο πρώτο μισό ποδαράκι της από κάτω σειράς και ξεκινάμε τα 13 άριχτα.
13 άριχτα. Αύξηση στον επόμενο πόντο. 2 άριχτα στον ίδιο πόντο. Άριχτο. Αύξηση με 2 άριχτα. Και μας έμειναν τα 3 τελευταία άριχτα. Κλείνω με βουβό στον πρώτο πόντο που ξεκίνησα. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν μεγάλωσα ένα νούμερο την παντόφλα μου, την αρχική, το αρχικό πατρόν. Με αυτή την έξτρα σειρά. Αν λοιπόν και εσείς θέλετε το large extra large, θα προσθέσετε αυτή τη σειρά. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το kit, αλλά θέλετε μικρότερο νούμερο, κρατάτε το αρχικό πατρόν. Στερεώνω το νήμα μου. Και ο πάτος μου, το ένα μέρος του πάτου μου είναι έτοιμο. Ενώ λοιπόν στην παντόφλα με το λούρεξ κάναμε με το ίδιο νήμα 4 ίδιους πάτους, εδώ με αυτό το συνδυασμό, με αυτό το kit, αφήνουμε στην άκρη τον τσιλέ που μας περίσεψε, θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο για την ένωση πάλι και θα πάρουμε, κρατάμε 2 πάτους με αυτό το νήμα, και το πιέ, τον τρίτο και τον τέταρτο πάτο, όπως και το πάνω μέρος, θα το κάνω με το νήμα ECO, το οποίο είναι υπερβολικά μαλακό και είναι ό,τι καλύτερο για να νιώθουμε άνετα το πόδι μας. Ό,τι κάναμε λοιπόν με το πατρόν το αρχικό, κάνουμε με αυτό το νήμα τώρα. Δεν προσθέτουμε έξτρα σειρά, γιατί αυτό το νήμα είναι ελαφράως πιο χοντρό. Μας αρκεί λοιπόν το αρχικό πατρόν με τις 4 σειρές, δεν χρειάζεται η έξτρα σειρά. Ολοκλήρωσα τα 2 κομμάτια. Κόβω το νήμα μου και το στερεώνω. Και αν το βάλετε πάνω στον πάτο που έχετε ετοιμάσει, από την ανάποδη πλευρά, η καλή πλευρά θα είναι από κάτω. Αν το βάλουμε πάνω, ανάποδη με ανάποδη, θα δούμε ότι είναι ελαφρά μικρότερο, πολύ λίγο μικρότερο. Δεν μας πειράζει καθόλου, με τον τρόπο που θα το ενώσω, θα το καλύψω όλο αυτό και δεν φαίνεται καθόλου. Εάν πάλι θέλετε μεγαλύτερο νούμερο, στον πάνω πάτο, βάλτε, προσθέστε ένα νούμερο βελονάκι, εάν δεν σας βγαίνει όμορφο με το βελονάκι που έκανα εγώ. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα έχετε. Με τις 4 σειρές, μεγαλύτερο πάτο. Κάνω ό,τι έκανα και στην άλλη παντόφλα, ευθυγραμμίζω τους πάτους μου, τους πιάνω, για να μπορώ να τους δουλέψω καλύτερα. Και παίρνουμε το νήμα του πάτου μας. Παίρνουμε τον τσιλέ, το νήμα που χρησιμοποιήσαμε για το κάτω μέρος του πάτου, για να ενώσουμε και σε αυτή την slipper με βουβά, αλλά λίγο διαφορετικά. Θα πιάσω την εξωτερική θηλιά του πάνω πάτου και όλη τη θηλιά του κάτω. Ενώ λοιπόν στην πρώτη slipper πιάναμε και τις 4 και τα 4, τις 4 γραμμούλες από τις θηλιές μας, τώρα πιάνω μόνο 3. Την εξωτερική από τον πάνω πάτο, όλη τη θηλιά από τον κάτω πάτο. Δείτε. Πλέκω βούβα, αλλά πιάνοντας μόνο την εξωτερική θηλιά και όλη την κάτω του κάτω πάτου. Στο συγκεκριμένο λοιπόν το κάνω αυτό για να καλύψω αυτά τα χιλιοστά της διαφοράς που έχει ο πάνω πάτος με τον κάτω. Και εκτός λοιπόν το ότι το κάνω για να καλύψω αυτά τα χιλιοστά, δημιουργώ και αυτή την όμορφη εδώ τσαχπινιά, τη γραμμούλα. Και κάτι τελευταίο που πρέπει να σας πω. Ο κάτω πάτος έχει λίγο περισσότερους πόντους, λίγους παραπάνω πόντους, γιατί είχαμε κάνει την έξτρα σειρά με τις αυξήσεις. Κατά διαστήματα λοιπόν, κλέβω από κάνα πόντο για να έρθει να μου βγει ίδιο. Δείτε ας πούμε εδώ, αυτός ο πόντος
Φαίνεται ότι είναι παραπάνω, γιατί ο πάνω πόντος με πάει εκεί. Όπου με πάει λοιπόν πατάω και κλέβω από κάνα πόντο από την κάτω παντόφλα, από τον κάτω πάτο, για να μου βγει ολόιδιο. Συνεχίστε κανονικά πλέκοντας βουβά. Αν έχετε ευθυγραμμίσει όμορφα την παντόφλα σας, όπου σας πάει πατάτε. Τελειώνοντας, θα καλύψουμε όλες μας τις κλωστές με βελόνα. Περνάω την κλωστή μου από κάτω και στερεώνουμε τις άκρες, τις ουρές που μας έμειναν. Για τις συγκεκριμένες σλίπερ, επειδή το νήμα είναι πολύχρωμο, επέλεξα να κάνω ένα ήσυχο από πάνω κομμάτι. Δείτε, αυτό γέρνει προς τα αριστερά. Είναι το αριστερό κομμάτι, η αριστερή παντόφλα. Τι κάνουμε? Τι έκανα εγώ? Έβαλα το πόδι μου στον πάτο. Έβαλα 4 σημάδια, όπως σας είπα και στην άλλη σλίπερ, για το που θέλω να με καλύπτει, να μου αρέσει εμένα στο μάτι το πάνω κομμάτι. Έβαλα 4 σημαδάκια λοιπόν. Και μόλις πλέξουμε το πάνω κομμάτι, πάμε και το ενώνουμε στους ποντοδείκτες. Δεν βρίσκω το λόγο να σας πω σε ποιο πόντο να πατήσετε και πού να το καλύψετε, γιατί κάθε πόδι είναι διαφορετικό. Εσείς δοκιμάστε τι θέλετε να σας καλύπτει. Λοιπόν, παρόλο λοιπόν που επέλεξα να κάνω σκέτα άριχτα, γιατί το νήμα μου είναι ζωηρό, έκανα μία τσαχπινιά ώστε να είναι πιο στενό στη μέση και πιο φαρδί στις άκρες. Και το έκανα πάρα πολύ απλά, κάνοντας στην αρχή της κάθε σειράς μισά, στο τέλος μισά. Έχω βάλει 16 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα. Όμως στην αρχή, πριν ξεκινήσω, θα αφήσω αρκετό νήμα, γιατί θέλω να κάνω αυτά τα βουβά που μου τη στολίζει και να έχω και νήμα να στερεώσω το πάνω μέρος με τον πάτο. Πάμε να σας δείξω εν συντομία τι έκανα, να έχετε μια ιδέα. 14 πόντους λοιπόν στην αρχική μου αλυσίδα, 14 και ένα για να γυρίσω. Και ξεκινάω στον πρώτο πόντο μισό ποδαράκι. Πάντα στην πίσω θηλιά, δεν το ξεχνάμε. Μισό ποδαράκι στον επόμενο πόντο, 2 μισά ποδαράκια λοιπόν. Και θα κάνω 10 άριχτα. Δέκα άριχτα και 2 τα μισά στην αρχή, 12. Μου μένουν άλλοι 2 πόντι που θα κάνω πάλι 2 μισά ποδαράκια. Να τη 2 τελευταία μου πόντι. 2 μισά ποδαράκια. Σύνολο 14 πόντι. Με αυτό τον τρόπο η αρχή και το τέλος είναι λίγο πιο ψηλές αφού κάνω μισό ποδαράκι και στη μέση στενεύει ελαφρά για να κάνει μια όμορφη καμπύλη πάνω στο πόδι. Όλες τις σειρές με τον ίδιο τρόπο τις έπλεξα. 2 μισά ποδαράκια στην αρχή, ενδιάμεσα τα άριχτα, 2 μισά ποδαράκια στο τέλος. Αυτό, τόσο απλά. Το έκανα για 8 σειρές. Πάλι όμως θα σας πω ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι ταιριάζει στο δικό σας πόδι. Εγώ έκανα αυτό το απλό φαρδί κομμάτι για αυτές τις σειρές. Μπορείτε να το κάνετε πιο στενό, μπορείτε να κάνετε ένα άλλο σχέδιο. Το μόνο που παίζει ρόλο είναι το πώς θα ξεκινήσετε, που ξέχασα να σας το πω πριν και πρέπει να το τονίσω. Ξεκινώντας να κάνετε την αρχική σας αλυσίδα, θα το βάλετε πάνω στο πόδι σας και θα πρέπει να είναι πολύ στενό. Δεν θα πρέπει να αγκαλιάζει χαλαρά το πόδι σας, θα πρέπει τεντωμένη να είναι στενή. Γιατί εκτός ότι το πλεκτό μας πάντα ανοίγει, είναι slipper, φορώντας το θα ανοίξει κι άλλο. Δείτε, αν το βάλω πάνω στον πάτο μου, φαίνεται ότι είναι πολύ μικρό.
Αφήνει ελάχιστο κενό. Μη σας ξεγελάσει και ρίξετε περισσότερους πόντους. Θα με θυμηθείτε μετά γιατί θα χρειαστεί να το ξυλώσετε. Στενό λοιπόν, μικρό σε φάρδο στο κομμάτι γιατί θα ανοίξει και θα έρθει στο μέγεθός σας. Έχω λοιπόν με το χέρι μου, με τον νήμα αυτό και με το βελονάκι νούμερο 5, έβαλα 14 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα. Για σας ίσως να χρειάζονται λιγότεροι ή και περισσότεροι πόντοι. Πάω να κάνω και τις υπόλοιπες 6 σειρές. Και αφού το ολοκλήρωσα, δείτε, κάνει καμπύλη. Του έχω δώσει μια κλίση προς τα μέσα. Ας κάνουμε καμιά τσαχπινιά, να μην είναι εντελώς σκέτο. Στα δύο στενά τελειώματα θα κάνω βουβά για να δημιουργήσω αυτή την κοτσίδα επάνω και να ομορφύνω τα πλαϊνά. Οκτώ σειρές έκανα, οκτώ βουβά δημιουργώ. Αφήνω αρκετό νήμα για να μπορέσω να τη ράψω πάνω στον πάτο. Τραβάω. Και από την άλλη πλευρά ήδη έχω αφήσει νήμα. Θα κάνω και από εδώ τα 8 βουβά μου για να τις στρώσω, να στρώσω τις άκρες. Να το. Εδώ έχουμε παρέμβαση από την κόρη μου και την μπέλα της. Λοιπόν, βάζω το πόδι μου πάνω στον πάτο, παίρνω το κομμάτι αυτό, αγκαλιάζω το πόδι και βάζω σημάδια για το... η μάρα. Θα πρέπει να κάνουμε στο μοντάζ μισή ώρα κόψιμο και ράψιμο. Λοιπόν, γυρίζουμε στη δουλειά μας, βάζουμε το πόδι, βάζουμε το κομμάτι που πλέξαμε πάνω, βάζουμε σημάδια που μας καλύπτει. Και βέβαια στο δεύτερο κομμάτι δεν χρειάζεται, γιατί αφού έχουμε κάνει ήδη τη μία παντόφλα, τις βάζουμε πάτο με πάτο μαζί και βάζουμε ακριβώς στα ίδια σημεία τα σημάδια. Ενώνω με βελόνα και με το νήμα που έχω αφήσει. Κάτω τα βουβά που έχω δημιουργήσει, που είναι η άκρη του πλεκτού μου, ξεκινάω και το ράβω πάνω στους πάτους μου. Και δείτε, πάνω από την ένωση φαίνεται αυτή η κοτσίδα που έχω δημιουργήσει με τα βουβά μου. Να τι. Πάμε να δούμε και το καινούριο ταμπελάκι του Handybrand. Η Κατερίνα δημιούργησε δερμάτινα ταμπελάκια με την επωνυμία. Το αγαπημένο μας Handybrand, τώρα και σε δερμάτινα ταμπελάκια. Θα δίνονται μαζί με τα kit. Σε αυτό το slipper επέλεξα να το βάλω στον πάτο. Αντικριστά αριστερό και δεξί. Με γεια σου Κατερίνα, τα ταμπελάκια είναι υπέροχα. Αυτές λοιπόν ήταν οι sleeper φίλες μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να ήταν όλα κατανοητά και εύκολα. Δημιουργήστε λοιπόν τις δικές σας sleeper για το χειμώνα που έρχεται. Χουχουλιάρικες όμορφες παντοφλίτσες για μέσα στο σπίτι. Αν μόλις με ανακαλύψατε, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία. Πολλά γλυκά φιλιά.